Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Β' Αθήνας, κύριε Παναγιώτη. Όχι, πού σας βρίσκω είπα, ξέρω πού κατεβαίνετε. Όχι, Θεσσαλονίκη, Δευτέρα πρωί. Αυτό ρώτησα. Ναι. Λοιπόν. Γιατί δεν πήγατε από σήμερα και από ό,τι βλέπω και ο αρχηγός σας πάει από Δευτέρα και θα είναι ναι. Όλη τη βδομάδα, γιατί δεν πήγατε σήμερα να πάρετε... Έχει έξοδα. Να πάρετε και μέρος στις διαδηλώσεις. Η διαμονή στη Θεσσαλονίκη έχει έξοδα, στην πρωτεύουσα. Πήγαμε για λόγους... είναι και αυτά, διότι μέχρι προχθές δεν είχε υπογράψει ο κύριος Μιχαλάκης. Βεβαίως είναι θέμα εξόδων. Για μας είναι πάρα πολύ υπολογίσιμα αυτά, κύριε Παναγιώτου, διότι εμείς είπαμε ότι δεν έχουμε χορηγούς, δεν έχουμε χρηματοδότες και δεν έχουμε ταβατζίδες. Και μετράμε και τα έξοδα. Πάρα πολύ τα μετράμε τα έξοδα. Και σας λέω το εξής, ότι από τη Δευτέρα και μετά, με ακούτε? Βεβαίως. Από τη Δευτέρα το πρωί θα μείνουμε για 4 μέρες, όπου θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμά μας, το επικαιροποιημένο, και θα προσπαθήσουμε να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει πλέον να πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους, που τόσα χρόνια, επί δεκαετίες, την αποκρύπτουν, ακόμα και σήμερα το έκανε αυτό ο πρωθυπουργός της χώρας. Ο πρωθυπουργός εντός εισαγωγικών. Διότι όταν λέμε πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της κυβέρνησης, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Μην το βάζετε εντός εισαγωγικών, γιατί είναι πρωθυπουργός, κύριε Καπνάρ. Όχι. Πρωθυπουργός είναι. Φύγετε θέμα θεσμικό. Ο πρωθυπουργός, ακούστε, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Συντάγματος, ο πρωθυπουργός προείσταται, προεδρεύει, ελέγχει και κατευθύνει το Υπουργικό Συμβούλιο και τους υπουργούς. Έτσι λέει το άρθρο 82 του Συντάγματος. Το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή η κυβέρνηση, έχει συγκληθεί από πέρυσι που ορχίστηκαν 3 φορές. Την πρώτη και την τρίτη για να βγάλουν φωτογραφίες. Τη μία που έγινε που συναισθήθη η κυβέρνηση και την άλλη μετά τον ανασχηματισμό. Μία φορά μόνο συνεχίστηκε για να συζητήσουν τυπικά κάποια πράγματα. Αυτό δεν λέγεται κυβέρνηση. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Γι' αυτό λοιπόν να ξέρετε ότι παίρνω κάθε ευθύνη για ό,τι λέω, επιχειρηματολογώ και το αποδεικνύω. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση. Κύριε Καπερνάρο, σας ακούμε. Καλώς ήρθατε, ο Μητενάκης είναι. Κυβέρνηση, εκτελεστική εξουσία είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή είναι. Έχετε, κύριε Καπερνάρο, να μας κάνετε κάποιο πρώτο σχόλιο από την ομιλία του Πρωθυπουργού? Ναι, έχω ένα σχόλιο, γιατί είπε ότι εγώ μιλάω σοβαρά και είμαι για τα δύσκολα και όχι για να σας χαϊδεύω πια. Αφού είναι λοιπόν για τα δύσκολα ο κύριος Πρωθυπουργός, θα του εξηγήσω και δεν χαϊδεύει πια. Να μας πει ένα δημόσιο έργο που όχι άρχισε, που θα αρχίσει, για να πάρουμε κάποιες δεκάδες από το 1,5 εκατομμύριο ανέργους, να τους βάλουμε να δουλέψουμε σε αυτό. Να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός τα διόδια που παίρνουν από την Κηφισιά μέχρι τη Λαμία, που είναι ανταποδοτικά και τα δίνουμε στη Νέα Οδό, την εταιρεία, για να αρχίσει και να φτιάχνει την Ιόνια Οδό. Πότε θα αρχίσει αφενός με να φτιάχνει, πότε θα αρχίσει να μπει μία πέτρα σε αυτή την Ιόνια Οδό, να γίνει ένα σκάψιμο, και πού πάνε τα λεφτά αυτά? Να μας πει ο κ. Πρωθυπουργός μία παραγωγική επένδυση που έγινε ή που αρχίζει σοβαρά να γίνεται με συγκεκριμένη ημεροχρονολογία από τις συμφωνίες που έκανε στο Κατάρ, την Κίνα και την Αμερική. Ανέφερε τον ΤΑΠ, κύριε Καπερνάρε. Να μας πει ο Πρωθυπουργός, αφού είναι για τα δύσκολα, να μας πει ο Πρωθυπουργός γιατί είναι τα δύσκολα, όταν υπάρχει γερμανική απόφαση που το σκεπτικό της λέει ότι η Siemens έδωσε χρήματα 2% στο Πασόκ προμήθεια και 2% στη Νέα Δημοκρατία, όπου από το Πασόκ ήταν εισπράκτορας ο Κώστας Γείτονας και για τη Νέα Δημοκρατία εισπράκτορας ο Βαρτολομαίος, που πήγαν τα λεφτά αυτά και αν δόθηκαν στο κόμμα του και ποιοι τα πήραν. Να μας πει ο Πρωθυπουργός ποιοι είναι οι λαδωμένοι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας, όπου πράγματι το γερμανικό δικαστήριο τιμώρησε Γερμανούς πολίτες επειδή δωροδόκησαν Έλληνες πολιτικούς. Οι Γερμανοί τιμώρησαν αυτούς που δωροδόκησαν, τους διεφθαρμένους τους. Εμείς ούτε καν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι διεφθαρμένοι μας πολιτικοί που τα πήραν. Να μας πει ο κύριος Πρωθυπουργός γιατί χάρισε 2 δισεκατομμύρια στη Siemens. Και ήρθε ο Σόιμπλε να μας πει ότι δίνει στο Ταμείο Επενδύσεων 100 εκατομμύρια για να συστήσουμε σχολή μη διαφοράς. Για την πάταξη της διαφοράς. Σχολή για την πάταξη της διαφοράς.
Να μας πει ο κύριος, θα κάνω ερώτηση εδώ στον ημέρον, γιατί αυτό είναι στοίχημα ζωής για μένα. Θα μας πει ο κύριος Σαμαράς, αν θα επιτρέψει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Αθανασίου, να κάνει χρήση το 923 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας και να υπογράψει την αρχή εκτέλεσης της αποφάσεως του Αρείου Πάγου που εκκρεμεί από το 2000 και δεν τολμά ντροπιαστικά κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης να το κάνει, για να πάρουν τα 28 εκατομμύρια κεφάλαιο με το Μακαρίδη, το δικηγόρο, τον Σταμούλη που φρόντιζε γι' αυτό, και με τους τόκους έχουν γίνει τώρα 65 εκατομμύρια, να τα μοιραστούν για εκεί που αναλογεί στους απόγονους των θυμάτων της ναζιστικής γερμανικής στηριωδίας του 1944 που έσφαξαν τους συνέλληνές μας, τα χινοκόπεδά μας στο Δίστομο. Τολμάει να μας πει ο Πρωθυπουργός, εάν η κυβέρνησή του και ο Υπουργός του επί της δικαιοσύνης υπογράψει να αρχίσει η εκτέλεση να πάρουν τα λεφτά που δεν σέβονται οι Γερμανοί τις δικαστικές αποφάσεις που είχαν προσφύγει με ανέρεση στον Άριο Πάγο, την έχασαν και κάνουν το κορόιδο. Και μας μιλάνε για βοήθεια. Πότε μας έδωσαν βοήθεια οι Γερμανοί και δεν ήταν πότε που το λένε. Έρχεται και το νομοσχέδιο. Μας πίνουν το αίμα και μας πίνουν το αίμα. Και δεν μας πληρώνουν λεφτά που έχουν επιδικάσει τα ελληνικά δικαστήρια. Διακρίνω έναν θυμό και μια οργή. Έχει να κάνει και με το νομοσχέδιο του δικηγορικού κώδικα, κύριε Καπερνάρε, που έρχεται στη Βουλή. Για και το θέτετε το θέμα, θα σας πω κάτι. Από τον κύριο Αθανασίου που σας το φέρνει τώρα. Καθώς κλωτσάνε πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εδώ δικηγόροι. Ακούστε με να δείτε, βέβαια. Θα δείτε στο άρθρο 32 που κάνει αναστολή των εργασιών δικηγόρων όπως εγώ που ασχολούνται με τα ποινικά δικαστήρια. Θέλουν να χάσω τη δουλειά μου. Θα τη χάσω. Ξέρουν ότι προσπορίζομαι μόνο από τα δικαστήρια. Εγώ δεν έχω άλλους πόρους. Δεν έχω αντιμνηστίες. Σας επαναλαμβάνω, δεν είχα ποτέ. Δεν ήμουν νομικός σύμβουλος ούτε σε ΕΠΕ, ούτε σε ετερόρυθμη εταιρεία. Ποτέ δεν είχα αντιμνηστία. Μόνο δικόγραφο. Και έρχονται τώρα με αυτό και λένε ότι ο βουλευτής δεν έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται ανθρώπους με υποθέσεις οι οποίες διεγείρουν την ευαισθησία, φύγουν την ευαισθησία της κοινωνίας. Ακούσε τι λένε. Στοχοποιούν ένα ή δύο δικηγόρους όλη τη Βουλή. Ένας από αυτούς είμαι εγώ. Εδώ σας επισκέπτεται και το ΣΔΟΕ πολύ συχνά, κύριε Καπερνάρε, από ό,τι ξέρω. Θέλουν πόλεμο, θα τον έχουν. Εδώ θίγεται όμως εκείνο το ζήτημα. Έτσι θα δείτε τι θα γίνει. Εδώ ξεκινάω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα δείτε τι θα γίνει. Κύριε Καπερνάρε, όμως θίγεται το θέμα αυτό του νόμου που υπήρξε και ακυρώθηκε για τους βουλευτές να μην έχουν άλλο επάγγελμα. Εδώ είναι το... Ήτανε το ασυμβίβαστο. Και ήρθε αυτό με συνταγματική διάταξη το 2008. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν συνταγματική διάταξη που ήρθε το ασυμβίβαστο. Μάλιστα. Και έρχονται τώρα με νόμο εναντίον του συντάγματος και κάνουν αναστολή στους ορισμένους δικηγόρους. Βεβαίως, όχι στα αστικά δικαστήρια που κάποια αρχιλαμόγια έχουν πάρει του κόσμου τις προμήθειες από συμβάσεις και του κόσμου τις λαμογές που έκαναν με το δημόσιο. Αυτούς δεν τους πειράζει. Πειράζει μόνο τους δικηγόρους που βιοπορίζονται από ποινικά δικαστήρια που είναι όλη τους η ζωή σε έψαξη ακροατηρίων. Και φοβούνται περισσότερο τους δικηγόρους αυτούς που μιλάνε περισσότερο. Δεν θα καταφέρουν τίποτα. Θα δείτε τι θα γίνει. Λοιπόν, καθρέφτης κρατισμού μας είπε ο Πρωθυπουργός, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα αρχίζει, λέει, η ανάπτυξη από εδώ. Εσείς πώς σχολιάζετε αυτό ξαφνικά? Να ρωτήσω κάτι άλλο στον Πρωθυπουργό που είναι για τα δύσκολα. Αφού είναι για τα δύσκολα και είχε πει ότι εγώ φοράω παντελόνια και παραδέχτηκε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 2,6 δις, αφού λοιπόν έχει στη τσέπη 2,6 δις ως πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί δεν πάει τον στοιχειώδη πολιτικό αντρισμό να πάει να πει στη Μέρκελ ότι εμείς δεν πουλάμε τα αμυντικά μας συστήματα. Εμείς δεν πουλάμε τη γη μας, γιατί είναι η πατρίς μας. Εμείς αξιοποιούμε, δεν πουλάμε. Εμείς δεν βάζουμε λουκέτα. Θέλουμε να ανοίξουμε εργοστάσια για να δουλέψουν οι νέοι μας. Εμείς σας λέμε, κοιτάξτε να δείτε, ελάτε να τσακιστείτε, να επενδύσετε που μας πίνετε το αίμα και κάντε κουμάντο. Όσα κέρδη βγάζετε, αρκεί να δουλεύουν οι Έλληνες πολίτες, όσα κέρδη βγάζουν οι επενδύσεις και οι επιχειρήσεις σας, να τα παίρνετε εσείς. Έναντι των δανειστών και εσείς. Έχει το στοιχειώδη πολιτικό αντρισμό που μας έλεγε ότι εγώ δεν υπογράφω μνημόνιο γιατί φοράω παντελόνια. Εσείς περιμένατε αφού σήμερα. Αφού έχει 2,6 ταμείο. Περιμένατε σήμερα να μιλήσει για το μέλλον της αμυντικής μας βιομηχανίας ο Πρωθυπουργός. Περιμένατε, κύριε Καπερνάρε, πιστεύατε ότι θα απολογηθεί? Εγώ περίμενα να πει για την επόμενη διετία και μέχρι το 2006
προβλέπεται από τον Μάρτιο του 2004 να δώσουμε 27 δις σε αυτούς που ήδη την τελευταία διετία μόνο από την Ελλάδα, από τα ομόλογα, έχουν βγάλει 9 δισεκατομμύρια και έχουν μπει στα γερμανικά θησαυροφυλάκια. Περίμενα λοιπόν να πει ότι, ξέρετε, από τώρα μέχρι το 2014 σας εξασφαλίζω τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, με παραγωγικές όμως διαδικασίες, παραγωγικές επενδύσεις, να παράξουμε, να κάνουμε εξαγωγές, να φέρουμε συνάλλαγμα. Έτσι δημιουργείται το πρωτογενές πλεώνασμα. Όχι να μας παραμυθιάζουν τον ελληνικό λαό ότι έχουν πρωτογενές πλεώνασμα, που αυτό οφείλεται στο αίμα που ήπιαν από τους συνταξιούχους, από τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων, και επειδή δεν επιστρέφουν 1,1 εκατομμύρια ΦΠΑ, και επειδή δεν επιστρέφουν φόρους, δεν κάνουν επιστροφές φόρων, και επειδή χρωστάνε σε όσους μιλάνε ελληνικά, και επειδή χρωστάνε σε ανθρώπους που έχουν να παίρνουν λεφτά από τον ΕΟΠΗ, που έχουν να παίρνουν μισθώματα, κύριοι, μισθώματα. Έβγαινε η γυναίκα προχτές και έκλαιγε στον Αντένα, διότι έχει το κτίριο που στεγάζεται το λιμεναρχείο Τίνου και της χρωστούσαν πριν 3 μήνες 9 μισθώματα. Και σου λένε για πρωτογενές πλεώνασμα με ύφος και δεν τρέπονται. Και περίμενα να πούνε στη νεολαία, στους Έλληνες. Έγραψε προχτές το BBC ότι έχουν φύγει 130.000 Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Να πει, ακούστε να δείτε, Ελληνόπουλα, εγώ σας εξασφαλίσω τις εργασίες, δεν φεύγετε. Εγώ θα σας εξασφαλίσω με αυτόν τον τρόπο. Παιδιά, έκανε κάλεσμα όμως. Είπε να φέρουμε πίσω τα παιδιά μας, τα οποία ξενιτεύτηκαν. 5-6 χρόνια σκληρής δοκιμασίας είναι αρκετά. Πιστεύουμε ότι ξεκινάει η ανάπτυξη και ελπίζουμε να επιστρέψει πίσω. Η μετανάστευση. Να πιστεύω τα παιδιά σας. Σας λέω λοιπόν, για πείτε μου, τώρα εσείς είστε δημοσιογράφος της πιάτσας, τώρα μην λέμε. Θέλω να μου πείτε, από αυτά που έχετε διασταυρώσει ως ειδήσεις, πείτε μου πότε αρχίζει μία περίπτωση ανάκαμψης. Εδώ έχουν ξεσκίσει τους ανθρώπους που τους ανάγκασαν και ασχολήθηκαν οι ασόβαροι, οι άθλοι, τους έβαλαν με αυτά τα φωτοβολταϊκά και έχουν χρεωθεί οι άνθρωποι και καταστράφηκαν. Πείτε μου ένα δείγμα ανάπτυξης. Πείτε μου ένα επιχείρημα, μία περίπτωση ανάπτυξης. Πείτε μου μία περίπτωση παραγωγικής επένδυσης. Κλείνουν τα εργοστάσια το ένα πίσω απ' άλλο. Ανέφερε τον ΤΑΠ, λοιπόν, τον Αγωγό Φυσικό Αερίο, Πρωθυπουργός, και τις 10.000 θέσεις εργασίας τις οποίες θα δούμε στο μέλλον. Λοιπόν, εσείς, σας είπα, μία χαρακτηριστική περίπτωση έχετε, μου πείτε. Εκτός από αοριστολογικές. Ο Αγωγός Φυσικού Αερίου, σας λέω, 10.000 θέσεις εργασίας. Εκτός από αοριστολογικές και γενικόλογες φλιαρίες, έχετε μία περίπτωση ακούσει? Σας είπα, Αγωγός Φυσικού Αερίου, 10.000 θέσεις. Συν τις θέσεις που βρήκανε στα επιδοτούμενα σεμινάρια με 50.000, είναι 75 στη δεύτερη φάση. Για 4 μήνες. Ναι. Και θα δούμε κάτω από ποιες συνθήκες και πότε θα αρχίσουν. Κύριε Παναγιώτο, μιλάμε για πάνω 1,5 εκατομμύριο επισήμως, 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Τώρα τις 10.000 του αερίου θα μου πείτε πότε άρχισαν να προσλαμβάνουν. Πότε θα αρχίσουν να προσλαμβάνουν. Θα προσληφθούν. Πότε. Ένα μεγάλο έργο. Μας βάζει ως δυνατούς παίκτες στον ενεργειακό χάρτη. Εμείς οι ανεξάρτητοι, ακούστε, εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, λέμε μακάρι. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό? Να τον βοηθήσουμε, να του το γράψουμε και να το υπογράψει, να κάνουμε ό,τι θέλει. Πότε θα γίνει αυτό? Εκτός από γενικόλογες και αοριστολογικές πλιαρίες, σας είπα, να μας δώσει ημεροχρονολογίες, να μας δώσει χρονικά διαστήματα και να μας δώσει πραγματικούς αριθμούς και τρόπους πρόσληψης. Να μας δώσει. Μακάρι. Και ένα τελευταίο, κύριε Καπερνάρε. Θα σταθεί απέναντι στους δημοσιογράφους ο αρχηγός σας? Θα δώσει συνέντευξη τύπου? Ασφαλέστατα. Για μας η ζωή είναι διάλογος. Για μας η ζωή είναι, σου λέω, μου λες, είναι ιδέες. Για μας η ζωή είναι τρέχουσα. Για μας η ζωή είναι πεζοδρόμιο. Για μας η ζωή είναι μόχθος. Είναι δυτικά προάστια της Αθήνας. Για μας η ζωή είναι ύπαιθρος. Είναι η ξενιτεμένη, η αδρανής αγροτική γη. Η χρεωμένη, η ενυπόθηκη αγροτική γη. Πού είναι, δεν μου λέτε? Μου ανοίγεται θέμα. Τι γίνεται με την κακιά αγροτική? Γιατί δεν παίρνετε να ρωτήσετε τον κύριο Προβόπουλο? Γιατί δεν παίρνετε να ρωτήσετε τον Στουρνάρα, αυτόν τον μέγα άντρα?
τι γίνεται, τα ενυπόθηκα που με τα ανεκαθάριστα βάρη, με τα ανεκαθάριστα πανωτόκια που είχε πει ο Άριος Πάγος, τι γίνεται αυτή η γη, είναι τα 2/3 της ελληνικής καλλιεργής χημισκής. Ένας πήγε να πάρει ένα τρακτέρ Γεωργός, 10 εκατομμύρια δραχμές και του άπλωναν πάνω σε όλη την περιουσία, όποια και αν ήταν αυτή. 20, 30, 40 εκατομμύρια του τα επιβάρυναν με ενυπόθηκες εξασφαλίσεις. Τι έγιναν αυτά, πότε θα ξεκαθαριστεί το θέμα, τι είναι η κακή αγροτική, πώς τη χώρισαν και ανοίξατε πολλά θέματα. Τι θα γίνει με αυτούς. Ανοίξατε πολλά θέματα, δεν σας προλαβαίνω σήμερα κύριε Καπερνάρη. Έχουμε συνέχεια στην Θεσσαλονίκη με τον αρχηγό σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι σε εγώ πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Άκουσαμε, κυρίες και κύριοι, Λάβρος.